Στο δημοτικό γήπεδο του Κόκκινου και στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της 1ης κατηγορίας της ΕΠΣ Βιωτίας, η ομάδα του ΠΑΟ Κόκκινου, που με 9 βαθμούς σε 4 μάτς βρισκόταν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, υποδέχθηκε την Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκερα, που με 8 βαθμούς σε 4 μάτς βρισκόταν στην 4η θέση. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο μάτς και απείλησαν πρώτοι μόλις το 3ο λεπτό, αλλά η εκτέλεση φάουλ του Βασιλείου πήγε στο τείχος και στη συνέχεια το σουτ που έκανε πέρασε out. Στο 1ο λεπτό έγινε το λάθος από τους γηπεδούχους, ο Μπότσης έκλεψε την μπάλα, προχώρησε, έκανε και το σουτ, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι out. Στο 11ο λεπτό, πρώτη απειλή από τους γηπεδούχους, ο Ντερβίση το σουτ, η μπάλα στο σώμα του Τσούρα και δίπλα από το δεξί δοκάρι corner. Το corner εκτελέστηκε με πάσα, έγινε το γέμισμα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, έγινε το στοπάρισμα, φαίνεται να υπάρχει σπρόξιμο, οι αμυντικοί στη συνέχεια έδιωξαν, ο διαιτητής Παναγιώτης Τσακανίκας είναι πολύ κοντά στη φάση, έδειξε παίζεται. Στο 13 στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι, ο Χατζηχριστοδούλου έκανε το γέμισμα, ο Μπότσης από την άλλη πλευρά το γύρισμα, ο Βιένας δεν έπιασε καλή κεφαλιά, η μπάλα out, μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. 2 λεπτά αργότερα φάουλ για τους γηπεδούχους από δεξιά, στην εκτέλεση ο Μπαρκώσης, ο Ντερβίσης στο πρώτο δοκάρι την προβολή, η μπάλα πάνω από το τέρμα. Στο 20 λεπτό φάουλ για την Ένωση από αριστερά, στην εκτέλεση ο Μπότσης με το δεξί, η μπάλα από την άλλη πλευρά, δεν την βρήκαν τερματοφύλακας και επιθετική και πέρασε out. 5 λεπτά αργότερα ο Γεωργίου έδωσε στον Σύρμο, αυτός δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα πάνω από το τέρμα. Για να φτάσουμε στο 21ο λεπτό, στην επίθεση οι γηπεδούχοι, έγινε το γέμισμα, οι αμυντικοί δεν έδιωξαν, ο Σύρμος με τα κουνάκια στον Μίχα, αυτός πήγε να κάνει το σουτ, ο Τσαμανές πήγε πάρα πολύ δυνατά πάνω του, τον γκρέμισε, φωνές από τους γηπεδούχους, ο διαιτητής μπροστά στην φάση έδειξε την άσπρη βούλα, πέναλτι μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Και πάλι η φάση, το τακουνάκι από τον Σύρμο, ο Μίχας κάνει το κοντρόλ και πάει να κάνει το σουτ, ο Τσαμανές πάει πάρα πολύ δυνατά πάνω του, το δεξί του πόδι μάλλον βρίσκει την μπάλα, αλλά το αριστερό γκρεμίζει τον Μίχα, ο κύριος Τσακανίκας δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα και κατόπιν την κίτρινη κάρτα στον Τσαμανέ μέσα σε διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Την ποινή ανέλαβε να εκτελέσει ο Σύρμος, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, ενώ ο Λιόλιος έπεσε στην δεξιά και γκολ 1-0, προβάδισμα για την ομάδα του Κόκκινου. Ο σκόρερ έτρεξε να πανηγυρίσει τον γκολ στον πάγκο της ομάδας του, αφιερώνοντάς το στον συμπαίκτη του Καραδήμο, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο γόνατο. Στο 35ο λεπτό στο προσκήνιο η Ένωση, ο Βασιλείου έκανε το πολύ ωραίο σουτ, ο Αλευράς απογειώθηκε, βρήκε όσο έπρεπε την μπάλα για να πάει αυτή στο οριζόντιο δοκάρι, ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν. 3 λεπτά αργότερα στην επίθεση οι γηπεδούχοι, ο Τσιόλης στο σουτ, ο Λιόλιος έπεσε στην αριστερή του γωνία και έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Λιόλιος δεν μπλόκαρε, ο Σύρμος προσπάθησε να υποφεληθεί, στο γυριστό που έκανε η μπάλα πάνω από το τέρμα out. Στο 45ο λεπτό και πάλι στο προσκήνιο οι γηπεδούχοι, ο Μπαρκώσης έξοχη κάθεται στον Σύρμο, αυτός έκανε το πλασέ με το αριστερό, ο Λιόλιος απέκρουσε με το δεξί του πόδι και στη συνέχεια ο Κουτριάρης έδιωξε σε κόρνερ, τεράστια ευκαιρία για το 2-0. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Μπαρκώσης, στο δεύτερο δοκάρι έδιωξε με το κεφάλι ο Βασιλείου. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους έγινε η βαθιά παλιά, κακό κοντρόλ από τον Γεωργίου, ο Βιένας προσπάθησε να υποφεληθεί και να φύγει στην αντεπίθεση, ο Γεωργίου τον πίεσε, ο Βιένας έπεσε, έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους οι οποίοι ζητούσαν φάουλ και κόκκινη κάρτα στον Γεωργίου, ο διαιτητής έδειξε παίζεται στην τελευταία φάση του γεμάτου πρώτου μέρους. Στο 53ο λεπτό στην επίθεση ο ΠΑΟ Κόκκινου, ο Τσιόλης από αριστερά έκανε το γύρισμα, ο Μίχα στο πλασέ, η μπάλα μόλις out. Στο 58 έγινε το γέμισμα, οι αμυντικοί της Ένωσης φαίνεται να ελέγχουν, έγινε το λάθος, ο Σύρμος το σουτ, ο Τσόνης έβαλε την κόντρα, η μπάλα στα χέρια του Λιόλιου. 2 λεπτά αργότερα κόρνερ για τους γηπεδούχους από αριστερά, στην εκτέλεση ο Τσιόλης με πάσα στον Μπαρκώση, αυτός του έδωσε και πάλι την μπάλα, ο Τσιόλης προχώρησε, έκανε και το ωραίο διαγώνιο σουτ, η μπάλα μόλις out. Στο 64 φάουλ για τους γηπεδούχους από δεξιά, ο Μπαρκώση στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι ο Τσιόλης στην σκαστή κεφαλιά, ο Λιόλιος απέκρουσε με υπερένταση και στη συνέχεια ο Παντίσκας έδιωξε σε κόρνερ, νέα μεγάλη ευκαιρία για το κόκκινο. 3 λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι πίεσαν ψηλά, έγινε το λάθος, ο Μίχας έκλεψε, προσπάθησε να μπει στην περιοχή, ο Τσούρας προσπάθησε να τον ανακόψει, ο Μίχας έπεσε μέσα στην περιοχή, διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για πέναλτι, η παράβαση όμως έχει γίνει εκτός περιοχής σε αυτή τη δύσκολη φάση στην οποία ο κύριος Τσακανίκας χρειάστηκε την υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό Δημήτρη Τσιονά. Στην εκτέλεση του φάουλ ο Σύρμος, η μπάλα πάνω από το τέρμα. Στο 71 Μπαρκώσης και Ντερβίση έπαιξαν ωραία το 1-2, ο Ντερβίση το σουτ, η μπάλα μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στο 77 φάουλ για την Ένωση σε καλή θέση, στην εκτέλεση ο Μπότσης, η μπάλα ψηλά out. Στο 81ο λεπτό αντεπίθεση για τους γηπεδούχους, ο Σύρμος στο γύρισμα, ο Μπαρκώσης δεν κατάφερε να βρει την μπάλα που πέρασε παράλληλα.
Στο 90 και πάλι στην επίθεση το κόκκινο, ο Τσέκα έκανε την κίνηση από αριστερά, μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Μπαρκώση, αυτός στον Σιόλι, αυτός έκανε το σουτ, ο Λιόλιος απέκρουσε, η μπάλα πήγε και στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια έδιωξε ο Παντίσκας. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, το σουτ από τον Τερβίση, στο σώμα του Τσούρα και μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι κόρνερ. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, στην επίθεση η Ένωση, η σέντρα από τον Βούσουρα, ο Βιένα στην κεφαλιά, η μπάλα στα χέρια του Αλευρά, ευκαιρία για την Ένωση να κλέψει τον βαθμό στην τελευταία φάση του μάτς. Καταρχάς, να ευχηθώ χρόνια πολλά στον κόσμο για τη σημερινή μέρα, μια δύσκολη μέρα για όλους. Ένα αγωνιστικό χώρο, μια ζέστη πάλι πολύ δύσκολη παράγοντα και για τις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά, ήρθαμε να παίξουμε στο κόκκινο μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει στόχους για το πρωτάθλημα από ό,τι ακούω, από ό,τι λένε. Η δική ομάδα, μια νεανική ομάδα, μια καινούρια. Και στο σημερινό παιχνίδι είναι το παιχνίδι που θες να ζεις και σαν προπονητής και σαν παίκτης. Οι παίκτες μου ήταν άριστοι σε όλα. Μπήκαμε τόσο συγκεντρωμένα, τόσο τακτικά σωστά, κατοικήσαμε χώρους, βγήκαμε στην αντεπίθεση, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για γκολ στο πρώτο 10-15 λεπτό, το οποίο μπορούσαμε και να έχουμε προηγηθεί. Από εκεί πέρα δόθηκε ένα πέναλτι, το οποίο κατά την άποψη είναι πέναλτι. Να είμαι αντικειμενικός, είναι πέναλτι. Εκεί μας χάλασε όλη τη συγκέντρωση σαν ομάδα. Προσπαθήσαμε να βγούμε στο ημίχρονο με το 1-0. Από εκεί πέρα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που θα μιλήσω για διαιτητή, για μια φάση συγκεκριμένη. Πρώτη φορά το κάνω. Που δεν μου αρέσει, αλλά πρέπει να το κάνω όμως. Στέκομαι στην, και θέλω να το δείξετε, στέκομαι στην φάση που βγαίνει ένας εντελώς ως Βιένας μαζί με τον αντίπαλο στόπερ και του παίρνει την μπάλα με το πόδι του και είναι καθαρά αποβολή. Και είναι κανονισμός. Δεν στέκομαι σε αυτό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε σωστοί σε αυτό το πράγμα. Και συγχαρητήρια στους υπόλοιπους διαιτητές. Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε με πολλά νεύρα. Δεν παίχτηκε καθόλου μπάλα και από τις δύο ομάδες. Εμείς είμαστε ομάδα που θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θέλουμε να χάσουμε μια αξιοπρέπεια και χάσαμε αξιοπρέπεια. Από εκεί πέρα, για να είμαι αντικειμενικός, θα μπορούσε το σκορ να έχει ανέβει πολύ μεγαλύτερο για την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο του κόκκινου, η οποία ήταν εξαιρετική ομάδα και αυτή. Αλλά στέκομαι στη δική ομάδα, η οποία τα παιδιά τα δώσαν όλα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Απλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, με τελευταία φάση του Βιέννα, μπορούσε να έχουμε πάρει και εμείς το Χ. Πριν πω οτιδήποτε για το παιχνίδι, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κόσμο του κόκκινου, γιατί ειδικά τον τελευταίο μήνα, είτε εντός είτε εκτός έδρας, είναι πάντα κοντά μας και σε μια κατάσταση που και εγώ δεν το περίμενα να είναι τόσο κοντά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τρέφω απέραντο σεβασμό σε αυτόν τον γκρουπ ποδοσφαιριστών, αυτούς τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχω, γιατί τρία παιδιά σήμερα, δύο παίξαν με ένεση. Ένας εντολή γιατρού ήταν να μείνει 15 μέρες έξω, παίξαν και τρεις και έχουμε χάσει το Σπύρο το Δαμπάνι με χιαστό από το καλοκαίρι και την Πέμπτη διαγνώστηκε και ο Μιχάλης ο Καραδήμος με χιαστό. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά, όταν κερδίζει ένα τέτοιο μάτς, το μόνο που μπορώ να πω είναι να τρέφω ένα απέραντο σεβασμό για αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών που έχουμε φέτος. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι ντέρμπι πήγε στις μονομαχίες. Ναι, όντως δεν μπήκαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι βάσει ευκαιριών και βάσει εικόνας που λόγω κάμερας θα τη δούμε, θα δικαιούμαστε την νίκη. Εγώ δεν θέλω να σταθώ αν δικαιούται μια ομάδα την νίκη ή όχι. Εμένα το πλάνο που θέλαμε να τηρήσουμε με τους ποδοσφαιριστές τακτικά, στρατηγικά μάλλον, το πετύχαμε με χίλια προβλήματα.